Ποιοι έχουν δώσει αυτή την τεράστια γκάμα φοροαπαλλαγές, πόσους φόρους, τι φόρο πληρώνουν οι εφοπλιστές, ούτε ένα ευρώ. Η μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική δύναμη δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Και δεν υπάρχει κυβέρνηση που να αποδέχεται τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να τους φορολογήσει. Η αναδιανομή μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι παραμύθι πια. Πιάζονται ριζικές συγκρούσεις και ανατροπές. Το λέμε και λέμε το εξής. Αν ο λαός θέλει όχι να ανοίξει δρόμο για την διέξοδο, να βάλει εμπόδια στα μέτρα που έρχονται, που θα συνεχίσουν να έρχονται, με πιο εντατικούς ρυθμούς, ό,τι και να γίνει σε επίπεδο ηγεσίας από τη στιγμή που ο λαός μας, ο λαός, γιατί εμείς μιλάμε για πολιτικές ευθύνες, θεωρεί ότι πρέπει να κάνει θυσίες για να μείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, δεν έχει τρόπο να αντισταθεί. Και θα παρακαλούσα όλους αυτούς που νοιάζονται, που ενδιαφέρονται, να το συνειδητοποιήσουν. Δεν φτάνει η αγανάκτηση. Δεν φτάνει η φωνή. Ούτε οι αγώνες όσο ξημένοι που πρέπει να γίνουν κατά των ιδιωτικοποιήσεων, κατά των νέων αυξήσεων της φορολογίας, κατά των δραστικών μειώσεων μισθού συντάξεις, οι αγώνες για να έχουν αποτέλεσμα, πρέπει ο λαός να μην είναι παγιδευμένος με στα διλήμματα. Γιατί αυτοί λοιπόν που θα κυβερνήσουν με αυτό τον όρο να μείνει η χώρα στην Ευρωζώνη που δεν μπορεί να συνεχίσει όπως είναι, δεν γίνεται να συνεχίσει όπως είναι, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρίση φανέρωσε όλες τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της. Και σε αυτό το ζήτημα και μόνο, εμείς λέμε στο λαό, καλύτερα να φυγείς με το κεφάλι ψηλά, θα έχεις τις πολύ λιγότερες συνέπειες από το να σε πετάξουν από το παράθυρο και από τις σκάλες. Και πολύ περισσότερο, με λιγότερες θυσίες όσον αφορά την κρίση και την χρεοκοπία που ήδη, το τονίζω, είναι δρομολογημένη. Μάλιστα. Άρη, πώς θα πάμε να ρωτήσουμε τι περιμένουμε από τις συναντήσεις του... Το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Είμαστε σε μια κρίσιμη εβδομάδα. Έχουμε τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Από εκεί Τετάρτη έρχεται ο κύριος Γιούγκερ. Νομίζω σε πρώτη φάση ευχολόγια από τον κύριο Γιούγκερ, μια ηθική συμπαράσταση στο έργο της κυβέρνησης. Από εκεί πέρα αποτελέσματα δεν μπορούμε να περιμένουμε άμεσα. Όλα αυτά θα τα δούμε στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου ακριβώς. Γι' αυτό και το θέμα της επιμήκυνσης δεν πρόκειται να τεθεί με ένταση από τον κύριο Σαμαρά, και όχι τόσο με τον κύριο Γιούγκερ, τόσο με την κυρία Μέρκελ και με τον κύριο Ολάντ στο Παρίσι. Αυτό που περιμένουν στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ένα θετικότερο κλίμα στη συνάντηση με τον κύριο Ολάντ στο Παρίσι. Γιατί υπάρχει μια κοινή αντίληψη σε πάρα πολλά θέματα. Για το Βερολίνο τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Το είπαμε και στην αρχή της συζήτησης. Το κλίμα που αντιμετώπισε και ο κύριος Αβραμόπουλος στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Βεστερβέλε δεν ήταν το αναμενόμενο. Ήταν και δηλώσεις τέτοιες του κύριου Βεστερβέλε που δεν προειδιάζουν για μια πολύ καλή συνάντηση με την κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ έχει μια συγκεκριμένη γραμμή, έχει το ιστορικό της πρόβλημα, έχει την αντιπολίτευση στο ιστορικό, τις διχογνωμίες στον κυβερνητικό συνασπισμό. Μην ξεχνάμε ότι είναι και σε προεκλογική περίοδο, μακρά προεκλογική περίοδο στη Γερμανία. Όλα αυτά επηρεάζουν πολύ σημαντικά. Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει, ο κύριος Σαμαράς θα προσπαθήσει από την πλευρά του να πείσει την Γερμανίδα καγκελάριο ποιο είναι το σχέδιό του για την επόμενη μέρα. Θα έχει το πακέτο των 11,5 δις. Είχαμε τη συνάντηση σήμερα του Πρωθυπουργού με τον κύριο Στουρνάρα. Κλείνει αυτό το πακέτο. Από εκεί πέρα υπάρχει και η συζήτηση που θα γίνει με τους πολιτικούς αρχηγούς πριν τις συναντήσεις των δύο. Πιθανότητα δεν θα γίνει συνάντηση. Θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία του κύριου Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Στουρνάρα. Το επόμενο βήμα όμως είναι το πιο δύσκολο, κύριε Κούρη, το πώς θα ψηφιστούν και αν θα ψηφιστούν από το σύνολο των βουλευτών τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί αναταράξεις υπάρχουν και... Κοιτάξτε, επειδή οι βουλευτές αρχίζουν σιγά σιγά και επιστρέφουν από τις εκλογικές τους περιφέρειες λόγω της μικρής ανάπαυλας που είχαμε στις εργασίες του Κοινοβουλίου, το κλίμα δεν είναι καλό. Του λένε αρκετοί συζητήσεις, δεν μπορούν να πείσουν την βάση για την αναγκαιότητα της λήψης των. Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο. Είναι φράσεις γνωστές. Δεν αντέχουμε άλλο. Όχι νέες περικοπές. Γι' αυτό που ρώτησα και τον κύριο Γιαννόπουλο πριν για την αθέτηση των προεκλογικών υποσχέσεων. Άλλα περίμεναν οι ψηφοφόροι, άλλα βλέπουν. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα να μπορέσει η κυβέρνηση να πείσει επικοινωνιακά για την ορθότητα της πολιτικής που ακολουθεί, για να μπορέσει να έχει αναταράξει όσο το λιγότερο δυνατό. Από εκεί πέρα, αυτό που υπάρχει όμως είναι ότι υπάρχει μια ομάδα βουλευτών. Αν γίνει ψηφοφορία στη Βουλή, ακόμη και στον υπολογισμό, αυτά τα μέτρα θα υπάρξουν. Θα υπάρξουν απώλειες. Προβλέπω, ναι.
Δεν ξέρω αν θα είναι της έκτασης του περασμένου Φεβρουαρίου που είχαμε το μεγάλο αριθμό των 20 βουλευτών. Εικάζω ότι μια ομάδα 7-8 τουλάχιστον βουλευτών είναι έτοιμη να το φτάσει μέχρι τέλος. Με βάση τις συζητήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Έχει αποδυναμωθεί αρκετά η τάση της λαϊκής δεξιάς στο εσωτερικό. Γιατί είχαμε και την προσχώρηση πολλών στελεχών στο κόμμα του κ. Καμένου στον Ανεξάρτητους Έλληνες. Από εκεί και πέρα τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και αντέχουν ανεξάρτητοι. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αντέχουν και ετοιμάζονται να υποδεχτούν, όπως λένε, και άλλους από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα σας λέω, το θέμα είναι πώς θα μπορέσει ο ίδιος ο Σαμαράς να χειριστεί την κατάσταση το επόμενο διάστημα και αν θα είναι σε θέση η κοινοβουλευτική ομάδα, η ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, να προλάβει αντιδράσεις. Γιατί είδαμε μια κοινοβουλευτική ομάδα το προηγούμενο διάστημα που είχε κυριολεκτικά πιαστεί στον ύπνο. Όχι ότι δεν ξέρανε και στο μέγαρο, τότε στη Συγκρού, στην ηγετική ομάδα, τι γίνεται στο παρασκήνιο. Υπάρχουν συζητήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα. Κώστα, η αριστερά, τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι η αριστερά βρίσκεται σε μια φάση στην οποία μάλλον θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει. Και επειδή είναι αντιμετωπίζει. Αριστερά, βάζουμε και τον Γκουέ μέσα, ή όχι. Ναι. Αν και διαφωνεί ο κύριος Πεντρέχας. Νομίζω πρέπει να καθορίσει ο καθένας, το κάθε κόμμα πρέπει να καθορίσει τις στρατηγικές του. Υπάρχουν προβλήματα ανάπτυξης, αλλά και προβλήματα, να το πω, συγκατοίκησης μέσα στο χώρο της αριστεράς. Και η Δημάρ το έχει το ίδιο θέμα. Σε ένα ποσοστό, με διαφορετική όμως άποψη, το έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα. Και τα βλέπουμε. Δηλαδή πρέπει λίγο να καθαρίσουν το τι ακριβώς ο καθένας, ποια είναι η κυρία. Τι πολυφωνία έχει, σου λέει. Δεν είναι το πρόβλημα η πολυφωνία. Μία υποψήφια από τη Λάρισα με αρτογραφία στην Καλή να βγει. Εντάξει. Αυτές οι φωνές μετά δεν. Ένα μεγάλο κόμμα τα έχει αυτά. Ναι, αλλά. Αυτό είναι πρόβλημα ανάπτυξης. Δεν είναι. Δημιουργεί όμως και στον προβληματισμό και στη βάση. Ναι, σωστά. Πάντα όλα έχουν επηρεάζουν. Είναι όμως ένα πρόβλημα ανάπτυξης. Θα μπορούσε να ήταν και ένα πρόβλημα συγκατοίκησης, το οποίο είναι πιο μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αν οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ λειτουργούσαν σαν μια ομάδα μέσα στο συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς, θα ήταν ένα πρόβλημα. Αυτό για μένα είναι ένα κρίσιμο. Όταν εγώ ακούω τον κύριο Βουβούρη και τον κύριο Μιχαλογιαννάκη στη Δημάρ να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση. Πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, μήπως. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Δεν θέλω να κάνω σπέκουλα. Όχι, δεν θέλω να κάνω σπέκουλα. Είναι σχηματοποιημένο λόγω χώρου. Ναι, και εγώ το λέω. Όχι, δεν έχω, δεν το λέω. Είναι σχηματοποιημένο. Όμως συμπίπτουν οι απόψεις και πολύ σκληρά. Όχι, αν τα διαβάσει. Εφράσεις και του Γιάννη Μιχαλογιαννάκη και του Βουδούρη και κάποιου. Δεν είναι εφράσεις. Απλά εκφράζουν. Θα το κάνουν άλλοι βουλευτές όμως. Έφτασε στο σημείο. Άλλοι βουλευτές έχουν τις ίδιες απόψεις, δεν το λένε. Γιάννη, έφτασε στο σημείο και είναι ο καθένας πώς έχει μεγαλώσει. Αν θα πρέπει είναι να παραμείνει το ζήτημα, να στηρίζει η Δημάρ την κυβέρνηση. Μα ήδη ο πρόεδρος έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές, έχει βάλει ίδιος ο πρόεδρος. Και υπάρχουν και θεσμικά ορόδα, υπάρχει και η βουλευτική ομάδα, υπάρχει και η κρίση. Θα συζητηθούν αυτά τα ζητήματα. Έχει και το θέμα τη κυβέρνηση. Αυτό έχω καταλάβει. Τη σύνταξη των αγροτών. Για την αύξηση του ορίου ηλικία συνταξιοδότηση είναι ξεκάθαρο η Δημάρ. Δεν ανάγκη να τα πει κάποιο δύο και τρεις φορές για να αναδείξει τη δική του προσωπικότητα. Να διακριθεί. Έβαζε ο Λομπέρτος μια φορά όσον αφορά τις συντάξεις. Δεν μπορείς να πεις ότι όλοι οι βουλευτές έχουν την ίδια λειτουργία. Όμως όταν είσαι σε ένα ενιαίο χώρο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Έχεις δίκιο στο ότι. Βγαίνουν από διαφορετικές μενταλιτέ, από διαφορετικές αντιλήψεις, από τρόπους λειτουργίας. Θα έλεγα ότι δεν πρέπει να. Αυτή την έννοια το λέω. Το λέω για όλα τα κόμματα. Πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Γιατί πολλές φορές και δημιουργούνται μπροστά. Υπάρχει και κενό. Γιατί για παράδειγμα στη Δημάρ, η οποία είναι κυβερνητικό κόμμα, όταν θα έρθουν τα μέτρα, όπως και να έρθουν σε κάποια συσκευασία, μπορεί να προκύψει το ίδιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, αλλά να καλυφθεί και να μην το δει κανένα. Με αυτή την έννοια επισημαίνω ότι εκεί οι διαφορές που υπάρχουν έχουν πολιτική ουσία. Μπορεί να έχουν και πολιτική ουσία και να μην είναι μόνο όχι, απλά είναι η διαφορετική πολιτική καταγωγή. Τα δύο ονόματα να έρχονται να είναι πρώην βουλευτές. Συμφωνώ. Είναι σύμπτωση τα γιατί δύο ονόματα να είναι πολύ διαφορετικά. Οι διαφωνίες όμως ήταν κορυφής διαφωνίες του κ. Μπουράκη με τον κ. Τσίπρα. Από πού και σου ότι. Από τη δήλωσή του δεν έπρεπε να συναντηθεί με τον Μπέρε. Σε το κύριο Τρόμπλου έστειλε και επιστολή. Σε εμά δεν έχουμε επιτροπή. Είναι πολιτική όμως αυτή η επιλογή. Και είπε ότι γιατί δεν υπήρξε μία ανακοίνωση μετά την συνάντηση. Και αυτό ήταν άλλοι που είπαν ότι δεν έπρεπε να συναντηθεί. Υπήρχαν και αλληλογικό είναι. Ξέρετε κάτι, πρέπει να συνηθίσετε στην ιδέα
ότι όταν περπατάτε στο δρόμο και συναντάτε 100 πολίτες, οι 30 περίπου από αυτούς έχουν ψηφίσει. Δεν είναι, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Όχι, ναι. Άρα λοιπόν μέσα στους 30 όχι, θα πράγμα, συναντήσετε ναι. και ανθρώπους. Ναι, άλλο, άλλο, άλλο βουλευτής ναι, και άλλο πολίτης. Και διαφορετικές ναι, τοποθετήσεις. Ναι, ναι, βουλευτές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς. Τα πολιτικά στελέχη του χώρου πρέπει να το καταλάβετε όπως και εσείς ως δημοσιογράφοι. Μια δημοκρατία μόλις ένας διαφοροποιηθεί, πρωτοσέλιδο γίνεται. Ναι, αλλά να μιλάμε για πραγματικές διαφοροποιήσεις. Σε υψηλό επίπεδο να κατηγορήσει το Σαμαρά ένας βουλευτής ότι γιατί. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό ο μηχανισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή επανασυστάθηκε που είχε προεκλογικά στήσει η Νέα Δημοκρατία απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπου έβγαινε κάθε μέρα στις 7 η ώρα με ένα non-paper και ό,τι και να έλεγε. Α, μην το λέτε. Γίνεται πολύ ερασιτεχνικά. Παρότι είναι στην κυβέρνηση, γίνεται πολύ ερασιτεχνικά. Ναι, γίνεται προσπάθεια να ερασιτεχνικά. Από το να ανακαλύπτουμε αυτή τη στιγμή διαφορετικές απόψεις οι οποίες θίγουν τον ενίο προγραμματικό λόγο. Αυτό νομίζω ότι δεν το έχουμε ως. Και συμφωνώ με την παρέμβαση που ζητάει ο κ. Μητρόπουλος. Γιατί έγινε η παρέμβαση που ζητάει ο κ. Μητρόπουλος. Σύγκληση και ουσιαστική ομάδα να καθορίσουμε ποιο είναι το ιδεολογικό μα, η ιδεολογική μα ταυτότητα. Δεν λέει αυτό, κύριε Μητρόπουλος. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι στην επόμενη συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα. Δώσε τη δημοσιότητα την επιστολή, να δείτε τι τα λέει μέσα. Την έχω την επιστολή. Την έχω την επιστολή. Αλλά πάντα αυτά είναι προβλήματα ανάπτυξη.